Στην πρώτη του νιώτη, ο Μενέλαος Λουντέμης αντικρίζει διαδηλωτές σε μια πλατεία. Έχουν υψωμένη την κόκκινη σημαία και φορτισμένοι άνθρωποι με πάθος φωνάζουν. Είναι η κρίσιμη στιγμή που ο Λύκος συναντάει το κοπάδι του. Από εκεί θα αρχίσει μεγάλη περιπέτεια που θα βιώσουν οι ιδεολόγοι εκείνης της εποχής. Θα προσφέρουν τα φλογισμένα νιάτα τους, ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, γιατί είναι η εποχή των ιδανικών και της θυσίας. Πέρασε πολύ καιρό από το 1977, κυρία Λουντέμη, Μυρτώ, από το θάνατο του πατέρα σας. Εκατομμύρια άνθρωποι συνέχισαν να διαβάζουν, να αγαπούν και να γνωρίζουν το έργο του. Πολλοί από αυτούς επιθύμησαν διακαώς να μάθουν κάτι παραπάνω για τον αγαπημένο του συγγραφέα, αλλά εσείς κρατήσατε το μυστικό της ζωής του εφτασφράγιστο. Δεν σας κρύβω πως με τιμά πολύ που είμαι ο πρώτος δημοσιογράφος στον οποίο μιλάτε, αλλά παράλληλα δεν πάβει να με κυριεύει η απορία. Γιατί, κυρία Λουντέμη? Ο πατέρας μου είναι εκείνος που είχε επιβάλει αυτή τη στάση, να το πω. Και εγώ ακολούθησα τη δική του επιλογή. Ήταν άνθρωπος που ναι μεν ήταν ανοιχτός και φιλικός στον έξω κόσμο, αλλά τα προσωπικά του, τη ζωή του, τα πολύ βαθιά βιώματα δεν τα έβγαζε προς τα έξω. Και εγώ αυτό το σεβάστηκα. Ιδεολόγος, φρούτο δηλητηριασμένο. Δεν πουλιέται, δεν δελεάζεται. Και ο πατέρας σας ήταν ιδεολόγος. Εσείς καταλάβατε ποτέ ποια ήταν η ιδεολογία του? Όχι, δεν κατάλαβα. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το καταλάβει ξεκάθαρα. Είναι σύνθετο το θέμα. Ιδεολόγος δεν είναι απαραίτητα και πολιτικό «ον». Δεν είναι ιδεολογία μόνο στην πολιτική ή στα ιδανικά ή στην τέχνη. Κάθε άνθρωπος έχει κάποια ιδανικά, ας είναι και υλικά και κατώτερα. Τα ιδανικά του πατέρα μου εκφράζονται μέσα από το έργο του, γιατί πάνω απ' όλα είναι συγγραφέας, ποιητής και μετά σύνθετα με αυτό είναι και ανθρωπιστής, είναι πολιτικό-ον, είναι κομμουνιστής, από τους πρώτους, πρωτόγονους, αγνούς και σύντροφος, γιατί ήταν εξαιρετικός φίλος. Ακολουθώντας τέχνη του Μενέλαου Λουντέμη, κύριε Καρατζόγλου, όλοι οι δρόμοι με οδήγησαν σε εσάς. Λένε πως έχετε καταδυθεί στο έργο του ως ολίγοι στην περιοχή. Βρεθήκατε κι εσείς σε παρόμοια θέση με τον μεγάλο μας συγγραφέα, να πασχίζετε, να διδάξετε γράμματα στα παιδιά της περιοχής. Άλλες συνθήκες βέβαια και άλλοι καιροί, αλλά δεν μπορεί να μην ταυτίσατε ούτε μια στιγμή τη μοίρα σας με αυτή του Λουντέμη. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 1997 έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και με το ονομάσαμε το σχολείο στο οποίο είμαι διευθυντής, ενιαίο Λύκειο Εξαπλατάνου, Μενέλαος Λουντέμης. Μια τιμή νομίζω που την άξιζε ο Λουντέμης από τον Εξαπλατάνο. Ο Λουντέμης υπήρξε ένας δάσκαλος του ελληνικού λαού, θα έλεγα και της οικουμένης, και είναι για μένα ένα πρότυπο. Ο ταυτωτικός ήρωας του Λουντέμη στο βιβλίο «Ένα παιδί με τραϊτάστρα», ο Μέλιος, παρά το ανυπέρβλητο ταλέντο του, διώκεται και ταλαιπωρείται σε αυτά εδώ τα χώματα από ανθρώπους που κατήχαν λίγο πολύ το δικό σας αξίωμα. Όταν συναντάτε σήμερα έναν υποσχόμενο μαθητή, δεν αισθάνεστε το χρέος να διορθώσετε στο πρόσωπό του, έστω ετεροχρονισμένα, την τεράστια αδικία που έγινε κάποτε στο Μέλιο? Βεβαίως, σήμερα τα πράγματα στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν αλλάξει ριζικά. Σήμερα το σχολείο το ελληνικό διατρέχεται από δημοκρατία και τα ταλέντα αναδεικνύονται, υποστηρίζονται,
από όλους τους εκπαιδευτικούς. Εκείνα τα μαύρα χρόνια που πέρασε ο Λουντέμι στο γυμνάσιο της Έδεσας, έμειναν στην ιστορία ανεπιστρεπτή. Ήταν ένα γλυκύτατο, δυστυχισμένο αγόρι, φτωχό, πεινασμένο, με ένα ποδαράκι δεξί που εκούτσενε, με πολύ ωραία φωνή και λεγόταν Μίτσος Βαλασιάδης. Δεν υπήρχε Λουντέμις τότε. Έπαιζε και κιθάρα και σου δίνει πάντα την εντύπωση ότι πεινάει. Ποιο είδος μουσικής αγαπούσε? Τα μαύρα μάτια, το τσόρνια. Το τσόρνια, το έλεγε πολύ ωραία. Και κάτι τέτοιες μελωδίες ρώσικες. Ο Μίτσος ο Βαλασιάδης. Όχι τσόρνιε, όχι στράσνιε, όχι ζγούτσιε, οι πρεκράσνιε, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Лай-лай-лай-лай-лай. Κάναμε πάρα πολύ συντροφιά και μου διάβαζε τα γραπτά του και του έλεγα αυτά πρέπει να γίνουν βιβλίο. Ήτανε περιμένοντας το ουράνιο τόξο και τα πλοία δεν άραξαν. Αυτά είναι τα πρώτα του. Και του είπα θα τα κάνεις βιβλίο. Και πώς θα τα κάνω, δεν ξέρω, βρες έναν τρόπο. Σκέφτηκε το Γιάννη τον Σκαρίμπα. Πήρε ένα κασελάκι για να δουλεύει κιόλα, να γυαλίζει παπούτσια. Το έβγαλε από τη μέση το Μίτσος Βαλασιάδης. Πήγε στη Χαλκίδα, βρήκε τον Σκαρίμπα, τον βόηθησε ο Σκαρίμπας, έβγαλε το βιβλίο. Παίρνει το κρατικό βραβείο, το πρώτο, τον παίρνει μυρωδιά ο Μιλτιάδης ο Μαλακάσης και τον κάνει βιβλιοθηκάριο στη βιβλιοθήκη της πολύ αριστοκρατικής αθηναϊκής Λέσχης.